ξανά αγωνία. Οι φίλοι της ΑΕΚ στας εξέδρας του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ανατρέψει την δημιουργηθήσαν εις βάρος του κατάσταση. Οι προσπάθειες των γηπεδούχων στο 13ο λεπτό του αγώνος έφεραν αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός των Παναγιωτίδη Δωμάζου έφερε τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή εις θέση βολής και η μείωση του σκορ ή το γεγονός. Ο Παναθηναϊκός δύο λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Δωμάζος, ο οποίος εμείωσε το σκορ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Να μας τιμήσουν ή ο Παναθηναϊκός ακόμη, που είναι η ομάδα μας. Ακριβώς. Ο Δωμάζος εδώ ένα σουτ, επιβεβαιώνει την κλάση του. Με τον κόλ που έχει το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στο 37. Είναι ο Παναγιωτίδης, την παίρνει ο Δωμάζος, κοντρολάρει, σουτάρει και βάζει γκολ. Βεβαίως. Είναι ωραίο και αυτό το γκολ. Ωραίο, πολύ. Πώς κάτσανε, πώς. Εδώ είναι ο Δωμάζος, 48, κάνει το 2-1. Μειώνουμε δηλαδή. Μειώνει ο Παναθηναϊκός σε 2-1 εδώ στην πορεία της μπάλας. Στη διεκδική. Σε αυτές καταφέρνει ο Δωμάζος να την κλέψει από δύο αντιπάλους. Και γίνεται το 2-1. Πέσε ο Παυλίδης, ο οποίος ήταν ακαταμάχητος στο ψηλό παιχνίδι. Εδώ ο Δωμάζος στο σουτ, κοιτάξτε, εξαιρετικό γκολ. Ναι, ισοφάρισε στο 40. Ισοφάρισε με ένα εξαιρετικό ευθύμολο σουτ. Ήταν με τον Αδριανό Ντάνο στο μεταξύ. Στην αριστερή γωνία του Χρονιμίδη. Εδώ ήταν ο σχολ. Είχαμε αλλαγές σε αυτό τον αγώνα. Να και τον γκολ του Δωμάζου εδώ. Ωραίος κεραυνός από το Δωμάζο, είναι το 57ο λεπτό. Ναι, λέγαμε και μας έφυγε η φάση, είναι ένα πολύ... Ο Δωμάζος μοιράζει την μπάλα. Ο Φυλακούρης κάνει πάσα. Έρχεται δυνατά από πίσω ο Δωμάζος και κάνει το 1-0. Τα σουτ που έκαναν τότε οι παίχτες του κέντρου, σήμερα σπάνιοι είναι. Ένας από αυτούς στον Παναθηναϊκό να μιλήσει είναι ο Μπασινάς. Μόνο ο Μπασινάς είναι που γίνει. Διπλασίασε το σκορ με ένα επιτυχημένο σουτ. Στο σκορ προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με γκολ του Δωμάζου στο 15ο λεπτό, ύστερα από λανθασμένη παλιά του Τόσκα. Και το ημίχρονο έληξε με 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Με το λεπτό και έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει ένα βαρύτερο σκορ. Δεν τα κατάφερε όμως, διότι ο Παναθηναϊκός επέτυχε άλλα 3 τέρματα, επιβλητής τελικός με σκορ 7-1. Με το ευρύ σκορ 5-1. Το σκορ άνοιξε ο Δωμάζος στο 19ο λεπτό. Το 50ο λεπτό, οπότε ο Δωμάζος πέτυχε να σημειώσει ένα δεύτερο γκολ για την ομάδα του και να χαρίσει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Στα υπόλοιπα λεπτά, ως τη λήξη του αγώνος, οι παίκτες της Λαρίσης προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Ισοφάρισε με τον Δημητρίου. Εδώ να κάνει το πλάγιο, τον γονιό να γυρίζει την κεφαλιά και τον Μίμη Δωμάζου να πετυχαίνει ένα από τα ωραία γκολ. Στην πρώτη εθνική κατηγορία, άκου ο Φερένς Πούσκας. Ο Δωμάζος εδώ, από τις μορφές του ντέρμπι. Γιώργης Στεφανάκης πετάει και ο Δωμάζος, σουτ θαυμάσιο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κερεσίτης μέσα στην περιοχή. Στο 55 ο Παναθηναϊκός με το πολύ ωραίο αυτό γκολ του Δωμάζου προηγείται 1-0. Ο Δωμάζος έχει την μπάλα. Ο Δωμάζος θα κάνει τη σέντρα. Πετάει το Αλβαρέζ. Κάνει το 2-0 στο 74.